Αντιδράσεις προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο η δημοσιοποίηση εγγράφου του αστυνομικού τμήματος Πλατανιά, με το οποίο καλείται η διεύθυνση του Γυμνασίου Αλικιανού να δώσει τα στοιχεία των μαθητών που συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου. Πρόκειται για παρέμβαση που προέκυψε μετά από έγγραφη καταγγελία από διευθυντή σχολείου και συνέβη την πρώτη μέρα, δηλαδή την ώρα που ξεσπούσε, ας πούμε, αυτή η κατάληψη από μαθητές Γυμνασίου. Με το επίμαχο έγγραφο, η αστυνομία ζητά τα πλήρη στοιχεία των ανήλικων μαθητών, τα στοιχεία των κηδεμόνων, τα στοιχεία του κηδεμόνα που απάντησε στο τηλέφωνο, το χρόνο που έλαβε χώρα η τηλεφωνική επικοινωνία, τι αναφέρεται στον κηδεμόνα του ανήλικου και τι θέση πήρε ο κηδεμόνας. Για ενέργειες καταδικαστές κάνει λόγο δια του Προέδρου της Γρηγόρη Γκουλούση και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χανίων. Δεν νομίζω ότι μόνο με την κατάληψη λύνουν τα προβλήματα, αλλά σίγουρα είναι λάθος να προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε τον αγώνα εντός ή εκτός εισαγωγικών των μαθητών που προβάλλουν κάποια προβλήματα. Το γεγονός σχολίασε ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτζης. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και τους μαθητές και τους μετανάστες και τους επαγγελματίες και τους πολίτες γενικότερα στο πλαίσιο εφαρμογής του δόγματος τρόμος και πάταξη. Βλέπουμε όλη την ωριμότητα των παιδιών που εκφράζουν την αγωνία τους. Είναι τα ίδια παιδιά που κατηγορούνται ως αλήτες και μπαχαλάκια. Το μεγαλύτερο μπαχαλάκι που υπάρχει στη χώρα είναι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Όμως και η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κατηγορεί την Υπουργό Παιδείας πως με μια πρωτοφανή υπουργική απόφαση ξεπέρασε σε αυταρχισμό και αντιδημοκρατικότητα ακόμα και τον εαυτό της. Η αστυνομία στη συνέχεια έπρεπε να πράξει αυτό που έπραξε και φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, να κυκλοφορεί ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι θέλω τα ονόματα όλων των ανήλικων μαθητών, των γονιών τους, τα τηλέφωνα και όλα αυτά τα πράγματα που θυμίζουν άλλες μαύρες εποχές. Είναι πολύ λυπηρό αυτά να προκαλούνται από ένα διευθυντή σχολείο. Το γυμνάσιο και το ΓΕΛ Αλικιανού ήταν μεταξύ δεκάδων άλλων σχολείων που την προηγούμενη εβδομάδα τελούσαν υποκατάληψη. Όμως μόνο για το συγκεκριμένο υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση. Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης διευκρινίζεται ότι το έγγραφο αυτό συντάχθηκε κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελίας πρωτοδικών Χανίων που απεστάλλει για εκτέλεση στο αστυνομικό τμήμα Πλατανιά. Την ίδια στιγμή, σε ευθύνουσα πορεία βρίσκονται οι καταλήψεις στα σχολεία των Χανίων. Μόλις 3 σχολεία τελούσαν σήμερα υποκατάληψη.